Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια σας πολλά. Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου σήμερα, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ας περάσουμε πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Την σύναξη της Θεοτόκου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Δείτε και ακούστε τι έγινε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ρωσικού του Πόλεφ στη Μαύρη Θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συντριβή του αεροσκάφους αναμένεται να παρέχει το μαύρο κουτί. Την τρίτη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό κατάφερε να κατακτήσει παθήτρια της πρώτης τάξης του Μουσικού Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης. Αλλαγή πλεύσης για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο του Μαϊστρού. Οι δράσεις του 2016 ήταν πολλές και ακόμα περισσότερες εκτιμάται ότι θα γίνουν μέσα στο νέο έτος. Τη σύναξη της Θεοτόκου γιορτάζει η Εκκλησία και η αρχιερετική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μικροτροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμου τελέστηκε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Μάκρης. Αγίασαν του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου του Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εν ουρανία, δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εντών σου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεπιστημών Αποστόλων. Αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμου τελέστηκε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης. Γιατί το θαύμα του Θεού δεν είναι δυνατόν να ερευνηθεί. Εκείνο που γίνεται κατανοητό από όλους μας είναι ότι η λεγόμενη πνευματική ζωή και ο τρόπος της κατασχριστών ζωής είναι ένας τρόπος ζωής όμορφος και συγχρόνως δύσκολος. Είναι όμορφος επειδή είναι δύσκολος και είναι δύσκολος ακριβώς γιατί η ομορφιά που προσφέρει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός είναι μια ομορφιά επιγνώσεως των πάντων και αντιλήψεως της αληθείας. Ονομάζεται η γιορτή των Χριστουγέννων προεώτια του Πάσχα και έτσι τη γιορτάζουμε οι Ορθόδοξοι όχι αυτήν καθεαυτή, τη γιορτή αυτή, αλλά κάτω από το πρίσμα του Σταυρού και της Αναστάσεως. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που συνδέεται με την έλευση του Υιού του Θεού στον κόσμο για τη σωτηρία του, εορτάζεται η σύναξη προς τιμήν του προσώπου που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Για παράδειγμα, όπως μετά τη βάπτιση του Χριστού, έχουμε τη σύναξη του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, έτσι μετά τη γέννησή του, έχουμε τη σύναξη της Θεοτόκου. Η κάθε σύναξη προεκτείνει την καθεαυτό γιορτή εμβαθύνοντας το νόημά της και επαναλαμβάνοντας τους περισσότερους ύμνους της. Συνεπώς, η σύναξη της Θεοτόκου τονίζει μεν τη γέννηση του Κυρίου, δίνοντας όμως έμφαση στην πραγματικότητα της σάρκωσής του, πράγμα που μπορεί να λανθάνει της προσοχής μας σήμερα, ενώ ήταν ζωτική σημασία για την Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνες που είχε να αντιμετωπίσει αιρετικούς που αμφισβητούσαν την σάρκωση. Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την σύναξη, όπως λέει το τυπικό, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, συγκεντρωνόμαστε οι Ορθόδοξοι προς τιμήν του προσώπου που στο γεγονός το εκκλησιαστικό έπαιξε τον δευτερεύοντα ρόλο. Τον πρώτο ρόλο παίζει ο ίδιος ο Χριστός την ημέρα της γεννήσεώς του. Είναι μεγάλη δεσποτική γιορτή. Την ονομάζουμε δεσποτική γιατί είναι του δεσπότου Χριστού. Και η δεύτερη μέρα είναι θεομητορική γιορτή, αφιερωμένη στη Θεομήτωρα, στην Υπεραγία Θεοτόκου. Εμείς τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία και χαρήκαμε την ομορφιά της λειτουργίας, της ίδιας λειτουργίας, της Χριστουγεννιάτικης, εδώ στο μοναστήρι της Μάκρης, όπου βρίσκονται 50 μοναχές. Εδώ και τόσα χρόνια πια, κάτω από την καθοδήγηση του γέροντά τους, ο οποίος εκοιμήθη πριν λίγα χρόνια, του πατρός Πολυκάρπου, το μοναστήρι συνεχίζει την πορεία του. Η γερόντισσα είναι ένας αξιολογότατος, ταπεινός, πνευματικός άνθρωπος, με τις μοναχές, με μια θαυμαστή συνεργασία και αδελφοσύνη μεταξύ τους ως αδελφότητα. Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως αναφέρθηκε στη σημασία και την προσφορά των μοναχών στην κοινωνία και στους πιστούς. Να ξέρετε ότι οι μοναχές ξυπνούν στις 3 η ώρα κάθε νύχτα, κάθε μέρα, όλες τις ημέρες του χρόνου. Και μέχρι τις 7.30 το πρωί είναι μέσα στο ναό και τελούν ακολουθίες, λατρευτικές προσευχές και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις πνευματικές. Και στη συνέχεια μετά τις 7.30, αφού θα ξεκουραστούν για λίγο, μισή ώρα, μια ώρα, θα πάνε στα διακονήματά τους, δηλαδή στις εργασίες τους. Και όποιοι ξέρουν από μοναστήρι, από το συγκεκριμένο μοναστήρι, όπως και από όλα τα μοναστήρια, τα διακονήματα δεν είναι εύκολα. Είναι δύσκολα. Και για γυναίκες, για νέες γυναίκες και κοπέλες.
κοπέλες να καλλιεργούν τη γη, να μαζεύουν τις ελιές. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μας, ο Θεός να τους έχει καλά, που έρχονται και βοηθούν σε αυτές τις βαριές δουλειές και εκείνες οι αδελφές επιδίδονται σε όλες τις υπόλοιπες. Είναι το μοναστήρι μας μια ανοιχτή αγκαλιά, μια ευχάριστη, μια ευπροσίγορη παρουσία και αναπαύει τόσους χριστιανούς που έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να μιλήσουν απλά με μια μοναχή, να πούν τον πόνο τους, να συζητήσουν κάποια προβλήματά τους, και αυτό είναι εξαιρετικό, να αναπαύουν τον λογισμό τους όπως λέμε και να παρακαλούν στις μοναχές να προσεύχονται. Όταν προσεύχονται οι μοναχές, εμείς κοιμόμαστε. Και ξέρω πολύ καλά πως όποιος δώσει ένα χαρτάκι με το όνομά του στο μοναστήρι δεν το πετάει ποτέ. Το κρατάει διαρκώς, είναι ατέλειωτα μέσα τα χαρτιά και προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ίσως ύστερα από χρόνια ξεχάσουν και το αίτημα. Ο Θεός το ξέρει. Εκείνες όμως μνημονεύουν ένα Νικόλαο, μια Μαρία, έναν Ευάγγελο, μια Χριστίνα που έφεραν κάποτε και έδωσαν το όνομά τους ζητώντας από το μοναστήρι προσευχή. Αυτό κάνουν και αυτή είναι η σημαντικότερη δουλειά του μοναστηριού στο σύγχρονο κόσμο. Σας το λέω έτσι επειδή υπάρχει το τελευταίο διάστημα, πάντοτε υπήρχε, αλλά και το τελευταίο διάστημα η αίσθηση ότι τι προσφέρει το μοναστήρι, τι χρειάζεται η προσευχή, μήπως θα ήταν καλύτερα οι μοναχές να πήγαιναν σε ιδρύματα ή να πήγαιναν σε οποιασδήποτε άλλες κοινοφελείς έτσι εργασίες. Όχι, η προσευχή είναι η σημαντικότερη προσφορά. Όταν εμείς κοιμόμαστε να ξέρουμε ότι κάποιες γυναίκες, 50 γυναίκες εδώ σε αυτόν τον τόπο προσεύχονται για όλους εμάς. Η χάρη της Παναγίας να τη σκεπάζει και οι προσευχές των αδελφών να σκεπάζουν και να ενισχύουν και να προφυλάσσουν από όλα τα κακά που αντιμετωπίζουμε εμείς έξω στον κόσμο. Επίσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ανέγερση του νέου ναού στην είσοδο του μοναστηριού. Να ζουν, να προσεύχονται, να τελούν τα μυστήρια της λατρείας και της προσευχής εδώ στο μοναστήρι και συγχρόνως να έρχονται οι χριστιανοί μας, οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές, να έρχονται και να προσπαθούν να κατανοήσουν λίγο από αυτή την πνευματική ζωή. Μου έκανε εντύπωση που το έμαθα ότι το βράδυ των Χριστουγέννων, εμείς πήγαμε το πρωί στην εκκλησία στις 5 η ώρα, εκείνη την ώρα τελείωσε η αγρυπνία εδώ και όπως μου είπαν ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολλής και μέσα στο ναό και έξω, μέσα σε εκείνο το κρύο ή μέσα στο αρχονταρίκι κτλ. Τα τελευταία χρόνια γι' αυτό και έκτισαν το μεγάλο ναό, δεν έχει τελειώσει ακόμη και δεν τον έχουμε εγγενιάσει γιατί έχει μέσα πολλές ατέλειες, επειδή ήθελε και ο πατήρ Πολύκαρπος, ήθελε και η γερόντισσα να έχουμε ένα ναό μεγαλύτερο ώστε στις μεγάλες γιορτές να είναι μέσα όλοι οι χριστιανοί μας και να μην δυσκολεύονται. Αυτός ο ναός θα παραμείνει για τις ανάγκες της αδελφότητος, τις καθημερινές ακολουθίες. Ο Άγιος Βασίλης και φέτος βρίσκεται στο σπίτι του στην Ονειρούπολη και περιμένει τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά να πάνε και να του πούν τις ευχές και τις επιθυμίες του. Στο ισόγειο του σπιτιού του Άγιου Βασίλη βρίσκεται το ταχυδρομείο, όπου τις τελευταίες ημέρες τα ξωτικά του δουλεύουν πυρετοδός. Ονειρούπολη χωρίς τον Άγιο Βασίλη φυσικά και δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο επισκέφτεται την Ονειρούπολη. Πηγαίνει στο σπιτάκι του, όπου συντροφιά με το τζάκι το οποίο τον ζεσταίνει, υποδέχεται τα μικρά αλλά και τα μεγάλα παιδιά. Είμαι ο Άγιος Βασίλης της Ονειρούπολης της Δράμας και έρχομαι εδώ πέρα κάθε χρόνο και περιμένω όλα τα παιδάκια να έρθουν εδώ στην Ονειρούπολη για να τους υποδεχτώ. Φυσικά και αφού γκράζεται ξεχωριστά τις επιθυμίες του καθενός. Βέβαια, όλα τα δώρα τα ακούω και αυτά που δεν ξέρουν μου τα γράφουν σε γράμμα και τα περιμένω και τα διαβάζω μετά και τους τα στέλνω. Υπάρχουν και δώρα περίεργα τα οποία τους ζητούνται, αλλά και απλά, αλλά ίσως και κυρίως σημαντικότερα από όλα, όπως είναι η υγεία. Φυσικά, πολλά περίεργα, αλλά και πολύ ωραία. Τα πιο ωραία είναι αυτά που είναι με την υγεία, με το να είναι τα παιδάκια που θέλουν τους γονείς τους να είναι πάντα καλά. Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα. Και φυσικά και τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά τα καλύτερα πιστεύω ότι είναι αυτά εδώ, να έχουμε πάντα υγεία. Ο Άγιος Βασίλης δίνει και αυτός τις δικές του ευχές με τη σειρά του. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον κόσμο να έχει πάντα υγεία, χαρά και πρόοδο και ευημερία. Και να είναι πάντα καλά. Στο ισόγειο τώρα του σπιτιού του Άγιος Βασίλη λειτουργεί το ταχυδρομείο του, όπου εκεί τα ξωτικά, τα οποία τις ημέρες αυτές τρέχουν και δεν προφταίνουν, λαμβάνουν τα γράμματα από τα μικρά παιδιά σχεδόν από όλο τον κόσμο. Τα τακτοποιούν και φυσικά τα μεταφέρουν στον Άγιο Βασίλη. Περνάμε τέλεια εδώ, γράφουμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Περνάμε από εμάς από όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη, Κύπρο, Βέρεια, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό έχουν έρθει.
Έρχονται λοιπόν τα παιδιά εδώ, γράφουν το γράμμα του στον Άγιο Βασίλη και το μεταφέρεται πάνω που είναι ο Άγιος Βασίλης. Ναι, στον Άγιο Βασίλη, εμείς τα ξωτικά τα βάζουμε παράλληλα ή στα κουτάκια στο σάκο και τα μεταφέρουμε πάνω εμείς τα ξωτικά. Περνάμε πολύ ωραία πάνω. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά να έχουμε, όχι πολύ αργό στους δρόμους. Βαθύτατα ικανοποιημένος δηλώνει ο πρώην δήμαρχος Δράμας και εμπνευστής της Ονειρούπολης, Θωμάς Μαργαρίτης, ο οποίος μετά από 13 χρόνια βλέπει την διοργάνωση να μεγαλώνει. Ο ίδιος σημειώνει πως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ότι η διοργάνωση της Ονειρούπολης δίνει στο δράμα ζωή, ενώ παράλληλα αποτελεί και μια σημαντική οικονομική ανάσα. Ένας από τους βασικούς εμπνευστές και συντελεστές για την πρώτη διοργάνωση της Ονειρούπολης πριν από 13 χρόνια ήταν ο τότε δήμαρχος Θωμάς Μαργαρίτης, ο οποίος δηλώνει ικανοποιημένος από την εξέλιξη της Ονειρούπολης. Νομίζω ότι πριν από 13 χρόνια ξεκινήσαμε οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα και διδάξαμε τον τρόπο χριστουγεννιάτικου εορτασμού. Η Δράμα ήταν μια έρημη πόλη τα Χριστούγεννα, απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη ζωή. Από το 2004 που πρωτοξεκινήσαμε μέχρι το 2010 η εκδήλωση έφτασε πάρα πολύ ψηλά, συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, συνεχίζεται και σήμερα. Τηρουμένων των αναλογιών και με την οικονομική κρίση η οποία υπάρχει και το γεγονός ότι και σε άλλες περιοχές και πόλεις προσπάθησαν να μας μιμηθούν, νομίζω ότι η εκδήλωση εξακολουθεί να παραμένει κορυφαία. Παράλληλα όμως, ο κύριος Μαργαρίτης τονίζει πως πάντα πρέπει να γίνονται βελτιωτικές κινήσεις, καθώς ο ανταγωνισμός είναι πλέον μεγάλος. Βέβαια, χρειάζονται κατά τη γνώμη μου πολλές βελτιώσεις, νέες ιδέες, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Κρατάμε όμως το θετικό ότι επί 13 ολόκληρα χρόνια η εκδήλωση αυτή συνεχίζεται και κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί την λειτουργία της πόλης, αν το δούμε ολόκληρη χρονιά, χωρίς την ύπαρξη της Ονειρούπολης. Αυτό είναι μια τεράστια ικανοποίηση και για μένα, για τους συνεργάτες που είχα τότε. Είχαμε και πολλά πέτρινα χρόνια, τότε που ορισμένοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το τι σκεφτόμασταν, το τι μέγεθος θα είχε αυτή η εκδήλωση. Είναι από τις μεγάλες χαρές τις οποίες δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν μια σύλληψη, ενέργεια και αποτέλεσμα. Μια σημαντική παράμετρο της διοργάνωσης της Ονειρούπολης η Δράμα είναι το γεγονός πως αποτελεί μια οικονομική τονωτική ένεση για την τοπική οικονομία. Είναι μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Φανταστείτε ότι τα Χριστούγεννα παλιά στη Δράμα δεν κυκλοφορούσε κανένας. Όπως έλεγα εγώ χαρακτηριστικά, 5-10 σκυλιά και κάποιοι ρομαντικοί οι οποίοι κυκλοφορούσαν στα καφέ της πόλης. Λοιπόν, τώρα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, η εκδήλωση είναι γνωστή, τα Σαββατοκύριακα πλημμυρίζει από κόσμο, δουλεύουν τα μαγαζιά και μπορεί κάποιοι να μην ωφελούνται άμεσα, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα ωφελούνται, διότι τα χρήματα που πέφτουν στην πόλη ανακυκλώνονται στην ίδια την πόλη ολόκληρη τη χρονιά. Πιστεύω ότι πρέπει η εκδήλωση να βελτιώνεται συνεχώς. Είπα ότι χρειάζεται και ανταγωνισμός. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει το μεράκι, υπάρχει διάθεση και πιστεύω ότι η εκδήλωση θα παραμένει πάντοτε ψηλά. Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική χρονιά. Η κρίση να μας κάνει, να μας δώσει αποτελέσει αφετηρία για να υπάρχει και μια εσωτερική σκέψη που να μας φέρει πιο κοντά στην οικογένεια, να αναθεωρήσουμε πράγματα που δεν βλέπαμε στο παρελθόν, να έχουμε υγεία και να μην χάνουμε την πίστη μας. Αυτό έχω να πω. Καλή χρονιά. Πάμε να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών του Εύρου, τον κύριο Κώστα Βενετίδη. Κύριε Βενετίδη, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Χονδρόπολη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Αυτές τις μέρες είναι γεγονός ότι ευχές δίνουμε με πολύ ευκολία, ανθρωπιά πάνω απ' όλα και αλληλεγγύη. Όσον αφορά για τα θέματα υγείας, είναι τα μόνα ίσως που δεν μπορούμε εμείς να προβλέψουμε, όλα τα άλλα όμως θα πρέπει να τα παλέψουμε. Ιδιαίτερα για την ειρήνη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γεγονός, όπως και για την ανθρωπιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας, κύριε Βενετίδη. Ας προχωρήσουμε τώρα στο κύριο θέμα μας, το οποίο είναι τα έργα που έγιναν στην περιφέρεια Εύρου, στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, μέσα στο 2016. Θα ήθελα να μου κατανείμετε τα πιο σημαντικά έργα που έγιναν και να τα ξαναθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα-πρώτα, τα έργα δεν έχουν τέλος, ούτε και αρχή, είναι μια συνέχεια και των άλλων χρόνων. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να πούμε μερικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για την περιφέρεια, βέβαια και για την περιφερειακή ενότητα του νομού Εύρου. Όπως ξέρετε, πριν ένα χρόνο είχαμε τη μεγάλη καταστροφή από τις πλημμύρες. Όλες οι τεχνικές υπηρεσίες και της περιφέρειας και ιδιαίτερα
του νομού Εύρω, έριξαν όλο το βάρος πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι σε τυχόν άλλες τέτοιες καταστροφές. Πέρα από αυτό το γεγονός, επειδή δεν μένουμε μόνο εκεί, έχουμε αποκαταστήσει όλα τα ρήγματα και μιλάμε για ρήγματα 154 στο σύνολο, τα έχουμε ξαναπεί, μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή του Εύρω. Το πιο σημαντικό για μένα ίσως θα ήταν όπως ένα μεγάλο έργο το οποίο μέσα στο 2016 ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γεγονός, είναι η έλευση του φυσικού αερίου σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας της Κυθράκης, καθώς επίσης και στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρω. Όπως ξέρετε, η περιφέρεια με ένα ποσό περίπου των 34 εκατομμυρίων θα συμμετέχει μαζί με τη ΔΕΠΑ, ώστε ένα μεγάλο θέμα και ένα κέριο ζήτημα πολλών ετών πλέον θα λυθεί. Αυτό ίσως είναι ίσως από τα μεγαλύτερα έργα μετά, θεωρώ εγώ, μετά την Εγνατία Οδό και τους κάθετες άξονες. Από εκεί και πέρα. Το θέμα είναι ότι εμείς είχαμε ένα τρίπτυχο από την αρχή αυτής που αναλάβαμε την διοίκηση της περιφέρειας. Πρώτα να πιέσουμε την κυβέρνηση να τελειώνει τα έργα, τα μεγάλα, τα δικά της. Δεύτερο είναι να κάνουμε τα δικά μας με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με κονδύλια δικά μας. Και τρίτον, η καθημερινότητα, έργα της καθημερινότητας, τα οποία ίσως είναι και τα πιο σημαντικά. Mm-hmm. Μέσα σε όλα αυτά τώρα λοιπόν, τα τρία στο τρίπο, να σας πω μερικά μεγάλα έργα. Πιέσαμε παραδείγματος χάρη την Εγνατία ΑΕ να τελειώνει επιτέλους στον κάθε του άξονα ένα έργο πολύ σημαντικό για τον νομό μας. Μέχρι τέλος του 2016 έπρεπε να τελειώσει το κομμάτι Μάνδρα Δημότικο. Είναι σχεδόν έτοιμο, διαγράμμιση χρειάζεται και στη ΘΕΑ από τη μεριά της σιδηροδρομικής γραμμής. Κύριε Βενετίδη, οι υποσχέσεις έλεγαν μέχρι το καλοκαίρι έπρεπε να είναι έτοιμος ο κάθετος άξονας. Όχι μέχρι το τέλος του 2016, έτσι δεν είναι? Μας είπαν μέσα του 2016 με κάποιες ανατροπές που είχαμε λόγω κάποιων συνθήκων, κάποιες αλλαγές στη διοίκηση, με τα capital control, δικαιολογίες, τις ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι αυτό περίπου 16 χιλιόμετρων, ιδιαίτερα από τη Μάντρα μέχρι το Δημότικο, είναι έτοιμο. Σας είπα, θέλει διαγράμμιση και στη ΘΕΑ από την πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2014-2020 περιφέρεια θα συμμετέχει με περίπου 35 εκατομμύρια για το τελείωμα του υπόλοιπου κομματιού Αρδάνιο Μάντρα, εννοούμε, έτσι, για τις παρακάμψεις της Κορνοφωλιάς και των Λαβάρων και Προβατώνα. Και ευελπιστούμε να ενταχθεί γρήγορα και να μπορεί να τελειώσει. Σημειωτέων θέλω να πω για το οδικό δίκτυο. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο ήταν κατεστραμμένο, το παραλάβαμε κατεστραμμένο. Και επειδή οι εποχές δεν είναι και οι καλύτερες, στοχεύσαμε σε ορισμένους επαρχιακούς δρόμους οι οποίοι όντως έπρεπε να γίνουν, για να μπορούμε να αμβλύνουμε τις μεγάλες ανισότητες μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η στόχευσή μας ήταν κάποιοι δρόμοι οι οποίοι επαρχιακοί του Βορείου Εύρου κυρίως, του νομού Ροδόπης και του Βορείου Τμήματος του νομού Δράμας. Όσον αφορά τώρα για αυτούς τους δρόμους, ξεκίνησε ήδη το έργο Μεταξάδες και Ανή Διδημότυχο, ξεκίνησε και υλοποιείται, θα είναι περίπου σε ένα χρόνο έτοιμο και είμαστε σε ένα προσυμβατικό έλεγχο πλέον, σε ένα μεγάλο οδικό επαρχιακό δίκτυο από την περιοχή της Οριστιάδος μέχρι το Φυλάκιο και από το κομμάτι Ευγενικού Λάδης, Λάδη Κυπρίνου. Οπότε είναι τρεις μεγάλοι κάθετοι επαρχιακοί άξονες που καταλήγουν στην Εγνατία, στον κάθετο άξονα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή οπότε τον κάθετο άξονα, η περιφέρεια, υποδομών του Εύρου είχε μεγάλη επιτυχία αυτό μέσα στο 2016. Τώρα το 2017, κύριε Βενετίδη, τι περιμένουμε? Στο 2017, κύριε Χοντρόπουλε, απλά μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα καθίσουμε να κάνουμε το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τους νέους στόχους. Ήδη έχουμε στείλει, όπως όλες οι περιφερειακές ενότητες, στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Έργων όλης της περιφέρειας τα έργα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα από πλευράς χρηματοδότησης πλέον έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα. Επαναλαμβάνω, τα έργα είναι στοχευμένα. Δεν θέλουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτό το πρόγραμμα και ιδιαίτερα δεν θέλουμε να κάνουμε έργα βιτρίνας. Θέλουμε να κάνουμε έργα ουσίας, γιατί επαναλαμβάνω, τα χρήματα δεν είναι
πλέον όπως τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο πολλές φορές δεν έπιαναν και τόπο. Αυτά βέβαια είναι ένα μεγάλο κομμάτι των τεχνικών έργων, όπως ξέρετε. Που θα κάνουμε, άμα θέλετε, και μια εκπομπή ολόκληρη για να τα αναλύσουμε όλα αυτά τα έργα, τα ακριβώς που έχουμε στόχο. Καθώς επίσης και από πλευράς του περιβάλλοντος, γιατί και εκείνο είναι μεγάλο κομμάτι. Ήδη πριν 20 μέρες από το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίσαμε το πρόγραμμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα σχέδιο, ένα περιφερειακό σχέδιο το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο, και ανοίξαμε διάπλατα το δρόμο στη Διαμάθ, το οποίο το διαχειρίζονται, θέλω να πω, οι Δήμοι, 22 Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να μπορούμε επιτέλους να έχουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αποκομιδής των απορριμμάτων. Θα ήθελα και την προσωπική σας άποψη στο συγκεκριμένο θέμα. Εσείς είστε ικανοποιημένος με όλα αυτά που έγιναν το 2016 στον Εύρο? Κοιτάξτε να δείτε, με τα δεδομένα ποτέ ένας άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος. Εγώ προσωπικά, μια προσωπική άποψη αφού μου ζητάτε να σας πω, με τα δεδομένα, με αυτά τα οποία συνέβησαν, μπορούμε να τα αριθμίσουμε, με τα μνημόνια, με τα capital control, με τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν, με τις καταστροφές που μας έτυχαν τα τελευταία δύο χρόνια, το γεγονός ότι ίσως το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγάλο αρνητικό για μας είναι ο αβόκητος θάνατος, ο χαμός του περιφερειάρχη μας, του αείμνηστου του Γιώργου του Παυλίδη, νομίζω ότι μέχρι σε αυτό το σημείο αυτά τα οποία είχαμε σχεδιάσει και αυτά που έχουμε ακόμη να κάνουμε, είμαστε νομίζω σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κύριε Βενετίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό υπόλοιπο γιορτό να έχετε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά ξανά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καΐσας. Κύριε Καΐσα, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά. Και με το καλό να έρθει και ο καινούριος χρόνος. Δώστε μας ακόμα μια ευχή, κύριε βουλευτά, να ξεκινήσει καλά η νέα χρονιά. Υγεία, ευτυχία και αισιοδοξία. Κυρίως αυτό μας λείπει σαν κοινωνία και σαν χώρα και σαν πολίτες. Ωραίο μήνυμα αυτό, κύριε βουλευτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πέτυχε αυτό μέσα στο 2016. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα το 2016 νομίζω ότι θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε σαν μια χρονιά που σταμάτησε παραπέρα η πτώση, σταμάτησε παραπέρα η κατρακύλα. Νομίζω δηλαδή ότι, όχι νομίζω, τα στοιχεία όλα λένε ότι μετά το δεύτερο εξάμεινο του 2016 τα πράγματα σταμάτησαν να έχουμε λιτότητα παραπέρα και οι δείκτες όλοι, όπως είναι η ανεργία, έπεσε στο 23%. Όχι ότι δεν είναι ψηλό, όλα αυτά τα νούμερα είναι πανύψηλα, είναι μεγάλα, αλλά ήταν 27. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές και αυτά όχι με στοιχεία ΣΥΡΙΖΑ ή εδώ, με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat. Λοιπόν, αυτά δηλαδή που δείχνουν σημάδια ότι τελείωσε η πτώση, πιάσαμε πάτο που λένε και σταματήσαμε και άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα. Μόνο προς τα πάνω έχει τώρα, κύριε Βουλευτά. Νομίζω ότι το 2016 σαν τέτοιο θα χαρακτηριστεί, ότι μέχρι το 2016 η χώρα ήταν σε διαρκή επιδείνωση των όλων των οικονομικών της στοιχείων και των υπόλοιπων, όχι μόνο των οικονομικών στοιχείων. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αρχίσαν να γίνονται ένα σωρό πράγματα. Εγώ, κάνοντας μια αναδρομή έτσι το 2016, θα ήθελα να πω ότι... Να ξεκινήσετε μόνο, παρακαλώ, με τα θετικά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα θετικά. Φυσικά με τα θετικά, και θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Mm-hmm. Να θυμόμαστε ότι ψηφίσαμε ένα νόμο για το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Λίγο να θυμίσω ότι πάνω από 12 δις μέχρι 18 δις έδινε η χώρα για να εξασφαλίσει συντάξεις. Γιατί τα ταμεία ήταν 365, γιατί δεν ήξερε το ένα πόσο έδινε το άλλο. Την κατάσταση την ξέραμε που έφτασε με τα ομόλογα των ταμείων κτλ. Λοιπόν,
Σε αυτό χρειαζόταν μια πραγματικά μεταρρύθμιση και έγινε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Το ασφαλιστικό δεν το έχουμε καταλάβει οι περισσότεροι που δεν έχουν ασχοληθεί. Το λένε για αρνητικό. Είναι από τα θετικότερα πράγματα που έχουν ψηφιστεί. Έχει εξασφαλιστεί πρώτα-πρώτα για τον κάθε πολίτη μια κατώτερη σύνταξη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, έχει εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίρνει κανένας πάνω από 2.000 σύνταξη επιπλέον από μια σύνταξη. Το θέμα είναι, κύριε Βουλευτά, πόσο κατώτατη είναι αυτή η σύνταξη, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι παίρνουν και 200 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε, η κατώτατη σύνταξη για τους... για αυτούς που θα έχουν την μικρότερη σύνταξη είναι με τα σημερινά δεδομένα, με το ΑΕΠ δηλαδή, γιατί είναι συνδεδεμένη και με το ΑΕΠ. Για τον ασφαλιστικό νόμο νομίζω ότι δεν μας έφτανε ούτε μια εκπομπή να μιλούσαμε. Αυτό είναι σωστό, ναι. Λοιπόν, είναι 384 ευρώ αυτή τη στιγμή η κατώτερη. Και πάνω σε αυτή προστίθεται πόσα χρόνια έχει δουλέψει ο καθένας και τι κρατήσεις έχει πληρώσει, προστίθεται η υπόλοιπη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα, μια εφαρμογή που θα ισχύει για όλους, είτε του δημοσίου, είτε του ελεύθερου επαγγελματίε, είτε οποιαδήποτε κατηγορία, δηλαδή θα ισχύει το ίδιο, θα δίνει ο καθένας το 20% των εισοδήματός του για την ασφάλεια και το 7% για την υγεία. Είναι ένα σύστημα δηλαδή το οποίο στην Ευρώπη, η Γερμανία παραδείγματι, εδώ και 50-60 χρόνια. Λοιπόν, και εμείς τώρα βάλαμε την αρχή. Το 16 λοιπόν μπήκαν οι βάσεις για το ασφαλιστικό. Νομίζω είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που ψηφίστηκαν. Επίσης θα ήθελα να θυμηθούμε ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες τους ψηφίσαμε και δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην δημόσια περίθαλψη. Το νούμερο είναι τεράστιο. 2,5 εκατομμύρια είναι το 25% των Ελλήνων πολιτών δεν είχαν πρόσβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν από τα σημαντικότερα και αυτά τα ζητήματα. Διορίστηκαν 4.000 υγειονομικοί στα νοσοκομεία. Μέχρι πέρυσι, μέχρι το 2015, μόνον έφευγαν από τα νοσοκομεία. Μόνον συνταξιούχοι ή απολυότανε. Λοιπόν, το 2016 διορίστηκαν και άλλες τόσες 4.000 είναι προκηρυγμένοι και μόνιμες θέσεις μάλιστα. Είναι στα πολύ θετικά αυτά για να στηριχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο απαξιώθηκε πλήρως όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Κύριε Βουλευτά, δεν ήθελα να σας διακόψω πριν, αλλά σε όλους αυτούς που διαμαρτύρονται, σε όλους τους συνταξιούχους που διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις συντάξεις, στο ΕΚΑΣ, στις επικουρικές, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν 11 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, τώρα πραγματικά υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις με αυτό που ανέφερα προηγουμένως στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, το ΕΚΑΣ ούτως ή άλλως ήταν επίδομα και είχε ψηφιστεί να καταργηθεί. Απλώς εμείς με την καινούργια συμφωνία που κάναμε, τι καταφέραμε? Καταφέραμε να το κρατήσουμε μέχρι το 18, να το μειώνουμε δηλαδή σταδιακά. Το ΕΚΑΣ ούτως ή άλλως θα τελείωνε. Ήταν βοήθημα, δεν ήταν σύνταξη. Και αυτό ήταν μεγάλο μειονέκτημα για τους συνταξιούχους. Δηλαδή όποτε ήθελε κάποιος το έδινε και έβαζε τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, το ΕΚΑΣ έπρεπε να τελειώσει. Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αν μας δινόταν ευκαιρία, θα αναπληρώναμε ένα μέρος από αυτού. Προσπαθήσαμε, κάποια μπαλώματα κάναμε. Εγώ δεν θέλω να τα πενεύω όλα, δεν είμαι από αυτούς και δεν είμαστε ούτε στην κυβέρνηση από αυτούς που λέμε ότι μερικά πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα. Φυσικά μπορούσαμε να τα κάνουμε. Το ΕΚΑΣ θα έπρεπε λίγο πιο πολύ να το προσέξουμε και αυτοί οι άνθρωποι που λένε σταδιακά να μπουν σε αυτήν την ρύθμιση. Προσπαθήσαμε με το τελευταίο μέτρο που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, τα 630 εκατομμύρια που δόθηκαν και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χαμηλούς συνταξιούχους δηλαδή, και σε αυτούς που είχαν πολύ μικρή σύνταξη. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Το αναγνωρίζουμε, το βλέπουμε. Νομίζω ότι το 2017 θα δοθεί η δυνατότητα αυτή η αδικία πραγματικά που έγινε στους χαμηλούς συνταξιούχους να διορθωθεί. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μέσα στο 2017 περαιτέρω μείωση στις συντάξεις, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από τον ESM ότι υπάρχει μια περίπτωση για ακόμα ένα μικρό κούρεμα συντάξεων σε περίπτωση που δεν πιάσουμε το μέγιστο, το μίνιμουμ του ΑΕΠ. Κοιτάξτε να δείτε,
αν θυμηθούμε το, για το 16 τι λέγανε, ότι δεν θα πιάσουμε το πλεόνασμα, το 0,5. Όχι μόνο το πιάσαμε, αλλά το υπερκαλύψαμε. Και υπερκαλύφθηκε γιατί κάποιοι που δεν πληρώναν φόρο πληρώσανε, πιαστήκανε. Κάποιοι που ξέφευγαν, πιαστήκανε. Και αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να μου μιλήσετε και για την φοροδιαφυγή που πολέμησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η φοροδιαφυγή χτυπήθηκε, δεν χτυπήθηκε όσο θέλαμε. Μπορεί και παραπέρα. Γι' αυτό και ψηφίσαμε καινούριο νόμο με το ηλεκτρονικό χρήμα, με την κάρτα. Τα πράγματα θα αποδίδονται ακόμα περισσότερο. Το ΦΠΑ δηλαδή που δεν αποδίδεται και είναι η κυριότερη αιτία φοροδιαφυγής θα βελτιωθεί. Δεν θα καταργηθεί, δεν τους πιάνουμε όλους, αλλά θα βελτιωθεί, το ξέρουμε. Είναι σίγουρα τα δεδομένα με τις κάρτες. Λοιπόν, ένα άλλο τμήμα που αφορούσε την διαφθορά και τη διαπλοκή και τις λίστες επίσης χτυπήθηκε. Θα πρέπει να θυμίσω ότι 175 εκατομμύρια από τις λίστες ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι για να μην μπουν στα δικαστήρια και στη διαδικασία πλήρωσαν 175 εκατομμύρια φόρο γιατί ήταν το όνομά τους στη λίστα. Και αυτό είναι ένα χτύπημα. Η Επιτροπή της Βουλής έκανε μια πολύ καλή δουλειά και φάνηκε ότι μέσα μαζικής ενημέρωσης, κόμματα και διάφορες άλλες επιχειρήσεις ήταν μπλεγμένες και είναι μπλεγμένες μέσα σε αυτήν την διαπλοκή που λέμε και το πελατειακό σύστημα. Λοιπόν, όλα δηλαδή αυτά είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως λέμε, είναι βήματα προς στο να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, να χτυπηθούν, να σταματήσουν τα θαλασσοδάνεια που σταματήσανε. Λοιπόν, οι αεριτζίδες, αυτοί που δεν επένδυαν, αλλά με χρήματα του ελληνικού λαού έπαιρναν δάνεια και τα έβγαζαν τα λεφτά τους έξω. Νομίζω ότι όλα αυτά μας λένε ότι το 17 τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και γιατί χτυπιούνται αυτά, αλλά και γιατί υπάρχει και μια αναπτυξιακή προοπτική. Ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ψηφίσαμε τον νόμο τον προϋπολογισμό για το 17. Προβλέπεται 2,7 ανάπτυξη. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται τέτοια ανάπτυξη για τη χώρα μας μετά από την εποχή των μνημονίων αυτών όλων. Λοιπόν, και αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση ή δεν το λέει κάποιος υπουργός ο οποίος έπιασε και έβαλε νούμερα, αλλά δείχνουν όλα τα σημάδια και τα λένε και επίσημοι οργανισμοί διεθνείς. Μάλιστα αρκετοί ανεβάζουν ότι η ανάπτυξη θα είναι παραπάνω από 2,7%. Μεγαλύτερη, αρκετοί το ανεβάζουν στο 3% κτλ. Λοιπόν, άρα το 17 θα είναι μια χρονιά με ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις εργασίας, με λύση ένα σωρό προβλημάτων που χρόνιζαν και χρονίζουν ακόμα στην κοινωνία μας και νομίζω ότι όλα αυτά μας κάνουν να λέμε το 17 με αισιοδοξία πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με την ευχή που κάναμε στην αρχή. Ο Πρωθυπουργός πάντως λέει από το 18 θα αρχίσουμε να ανακάμπτουμε. Κοιτάξτε θα είναι να δει λίγο πιο στάσιμο το 17 έτσι όπως μας τα περιγράφει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά όλα είναι προβλέψεις και κανένας βέβαια δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος για όλα αυτά, αλλά τα σημάδια δείχνουν ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν, αν η δεύτερη αξιολόγηση κλείσει, όπως έκλεισε η πρώτη, κλείσει έγκαιρα και αρχίσουν, από ό,τι φαίνεται μπήκε πάλι σε καλό δρόμο η ιστορία και οι δανειστές έκαναν πίσω από αυτό που προσπαθούσαν να το τρενάρουν και να μην ξεκινήσει η ανάπτυξη, αυτό θα ήταν ένα εμπόδιο και θα σταματούσε αρκετά τα πράγματα. Είπατε αν τώρα στην αξιολόγηση υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει στο τέλος του Ιανουαρίου όπως προβλέπετε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν ότι πάνω από 90-95% των δεδομένων έχουν καλυφθεί. Λοιπόν, υπάρχουν όμως μια μερίδα που εκπροσωπούνται από τους δανειστές, οι οποίοι δεν θέλουν. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχουν φωνές στην Ευρώπη που τη χώρα τη θέλουν έξω. Τη θέλουν έξω από, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρώπη, στην άλλη ταχύτητα και είναι γνωστοί. Και είναι και συγκεκριμένα πρόσωπα που προσπαθούν. Λοιπόν, με τη μόνη διαφορά που αυτές οι φωνές έχουν αδυνατήσει το μέτωπο
της Ενωμένης Ευρώπης, το μέτωπο της Ευρώπης που μιλάει για ανοιχτά σύνορα για όλους και οικονομικά βέβαια και για, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δυνάμωσε και εμείς στηριζόμαστε σε αυτήν την σύμπλευση και φαίνεται ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα ως προς αυτό το ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή χωρίς κριτική δεν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, κύριε Βουλευτά. Βεβαίως. Ποιο είναι το μελανό σημείο αυτής της χρονιάς? Το μελανό σημείο... Τι πιστεύετε ότι έγινε, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνει δηλαδή, με λίγα λόγια? Αρκετά μικρά ζητήματα δεν έγιναν σωστά. Αλλά νομίζω ότι να μην είμαστε έτσι με ψημιρία βλέπουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Όταν στη χώρα αυτή ή ο Πρωθυπουργός αυτός συναντήθηκε με όλους σχεδόν τους αρχηγούς της Συφυλίου σε αυτή τη χρονιά, ποιον δεν συνάντησε? Από τον Μπούτι και τον Ομπάμα μέχρι τον Πάπα και τον Πατριάρχη, μέχρι τους αρχηγούς των Ευρωπαϊκών κρατών, που λένε και στο χωριό μου μέρα παραμέρα τους έβλεπε και τους βλέπει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όλα δείχνουν ότι που λένε είμαστε στο επίκεντρο και είμαστε μια χώρα και μια περιοχή που παίζουμε σημαντικό ρόλο. Φυσικά έγιναν λάθη, φυσικά έγιναν που λένε παραλήψεις, αλλά νομίζω είναι επουσιώδης. Είναι δευτερεύοντα ζητήματα αυτά. Ένα ζήτημα με το προσφυγικό που είναι τεράστιο ζήτημα, νομίζω μετά το οικονομικό θα πρέπει κανένας να το βάζει, μπορεί και εξίσου να είναι σημαντικό. Είχαμε μια κακή εξέλιξη με το κλείσιμο των συνόρων. Εκεί δεν ανταποκριθήκαμε σωστά. Δεν ανταποκριθήκαμε πλήρως, θα έλεγα, στις απαιτήσεις. Θυμόμαστε όλοι που λένε και τα τρένα που σταμάτησαν και όλα αυτά. Εκεί μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα τα ζητήματα. Αλλά υπάρχουν και εκεί ελαφρυντικά και δεν θέλω να τα αναφέρω. Ακόμα και τώρα οι συνοριοφύλακες παλεύουν μέσα στο κρύο με τα πόδια προκειμένου να φυλάξουν τα σύνορά μας, έτσι, και δεν έχουν γίνει ουσιαστικές κινήσεις ακόμα. Συμφωνούμε, αλλά και θα πρέπει να παίρνουμε και υπόψη μας και τις δυνατότητες που έχουμε. Η συμφωνία με την Τουρκία, ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Τουρκία, η χώρα μας συνέβαλε σημαντικότατα στο να γίνει και μας απάλλαξε από πολύ πιο χειρότερα ζητήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε 850.000 πρόσφυγες πέρασαν σε μια χρονιά την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει παραλήψεις, φυσικά έχει παραλήψεις. Εδώ φταίνουν και οι Ευρωπαίοι. Υποσχέθηκαν ότι θα στελεχώσουν με εξειδικευμένο προσωπικό όλα αυτά τα κέντρα τα οποία θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί όπου αποδίδεται το άσυλο. Το άσυλο είναι μια διαδικασία την οποία δεν την αποδίδει η χώρα. Είναι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από διεθνείς συνθήκες. Και η χώρα μας έχει υπογράψει αυτές τις συνθήκες και πρέπει να τις στηρεί. Και εκεί υπάρχουν αδυναμίες και ζητήματα όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Και σε αυτούς που εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους δυσκολεύονται, κουράζονται, είναι ελάχιστο το προσωπικό. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικότατα και νομίζω ότι ήταν και από τα αρνητικά, όπως τα λέγατε και εσείς, όπως τα αναφέρατε, τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε ίσως κάτω από άλλες συνθήκες να τα αντιμετωπίσουμε πολύ σωστότερα. Να πούμε και δύο κουβέντες, κύριε Βουλευτά, πριν κλείσουμε, σχετικά με την περιοχή που σας έχει εκλέξει. Μιλάω για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρω και να πούμε τα καλύτερα που συνέβησαν αυτή τη χρονιά για τον Εύρο. Να πούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το ΦΠΑ στην Σαμοθράκη. Νομίζω το από τα σημαντικότερα θα έλεγα ότι είναι ο αγωγός. Ο αγωγός, φυσικά. Ένα σημαντικότατο έργο. Mm-hmm. Η αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης επίσης. Το ότι το LLG, το αέριο που θα τροφοδοτεί. Αυτά είναι μελλοντικά. Εμείς μιλάμε δεν είναι μελλοντικά. Ο αγωγός είναι έξω από την Αλεξανδρούπολη. Είναι, υλοποιείται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει, αλλά αυτές οι προετοιμασίες, όλες αυτά τα έργα όλα, που λένε φέρνουν τον νομό στο κέντρο. Γίνεται ενεργειακός κόμβος. Ανοίγει μια προοπτική τεράστια. Λοιπόν, σίγουρα τα άλλα που είπατε είναι στα θετικά, το πετρέλαιο, το ότι οι αγρότες πήραν
ένα σημαντικό μέρος από τις αποζημιώσεις τους και από τα επιδόματα που παίρνουν μέχρι τώρα στις γιορτές. Αυτά είναι, κύριε Βουλευτή, τα χειροπιαστά, που αυτά που θα δουν οι πολίτες. Ο αγωγός ακόμα τον βλέπουν μόνο να χτίζεται. Ενώ το επίδομα ήδη το έχουν πάρει. Το ΦΠΑ στη Σαμοθράκη δεν μειώθηκε και αυτό τους επηρέασε. Ναι, σίγουρα, αλλά σαν κλίμακα, αυτό είναι χειροπιαστό και σωστά το λέτε, αλλά σαν κλίμακα, σαν μέγεθος έργου, είναι πολύ μικρότερα. Φυσικά, και αυτά ήταν υποχρέωση της πολιτείας να τα λύσει. Στον Εύρο το πετρέλαιο θέρμανσης που μπήκαμε στην πρώτη, στην Α ζώνη, μπήκαμε γιατί ο Εύρος είναι από τους ψυχρότερους νομούς. Έπρεπε να έχει μπει. Και το είχαμε πει, νομίζω. Το είχαμε πει, κύριε Βουλευτά, ότι ήσασταν η κυβέρνηση που το κατάλαβε. Ότι πήρατε τα στοιχεία και είδατε ότι ο Εύρος, στον Εύρο έχει κρύο, με λίγα λόγια. Μα το έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι ο νομός μας ήταν από τους πιο κρύους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σαν κόστος και σαν έργο για μια κυβέρνηση δεν είναι από τα πολύ σημαντικά. Είναι όμως, έχει ουσία όμως για τον απλό πολίτη. Φυσικά. Έχει που λένε, αντίκτυπο στην ζωή του, στη θέρμανση, του να εξασφαλίζεις κάποιες καλύτερες συνθήκες. Λοιπόν, και θα έλεγα και 2-3 πράγματα άλλα. Ένα είναι τα σχολεία. Έγινε μια σημαντική δουλειά σε όλο το νομό, που ένας ή δύο δάσκαλοι έλειψαν από την πρώτη στιγμή. Ελάχιστες δηλαδή ήταν οι ελλείψεις σε αυτό το τομέα, και θα μου πείτε και αυτό ήταν αυτονόητο. Έπρεπε να γίνει. Φυσικά. Έπρεπε να γίνει, αλλά 30 χρόνια δεν γινόταν. Τα αυτονόητα δεν γινόταν. Και νομίζω ότι, χωρίς να είμαι ικανοποιημένος πλήρως και να πω ότι έχουμε διεκδικήσεις παραπέρα, πρέπει να διεκδικούμε και σαν νομός. Εμείς σαν βουλευτές πρέπει να εκφράζουμε τις ανάγκες του κόσμου που μας εξέλεξε. Λοιπόν, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Και προηγουμένως που έβλεπα και στο δελτίο σας, οι δρόμοι που τελειώνουν, που για 20 και 30 χρόνια ο δρόμος στην Πάντρα και στα Λάβαρα, στο Δημοτίχο δηλαδή, και αυτή, έχει παραιτηθεί 40 φορές και τέτοια, τώρα τελειώνει. Πλέον από τις δημόσιες επενδύσεις κάποια λεφτά, λίγα, όπως είπε και ο κύριος Βενιατίδης, ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών, λίγα είναι, αλλά για πρώτη φορά δίνονται από τις δημόσιες επενδύσεις για να γίνουν οι δρόμοι για τους μεταξάδες, δημοτικού μεταξάδων Λάδες και τα λοιπά. Μικρά έργα που θα βελτιώσουν τη ζωή των συνανθρώπων μας. Έργα ουσίας. Ναι, έργα τα οποία είναι μικρά, αλλά βάζουμε τα θεμέλια, ξεκινάμε και για μεγαλύτερα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Βουλευτά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πούμε τις ευχές μας στους συνανθρώπους μας και στους συμπολίτες μας, και το 17 να είναι αισιόδοξοι, και αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, ένα από τα αρνητικά ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία του να σταθεί ο κόσμος με αισιοδοξία και να δουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Απέναντίας καλλιεργήθηκε, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν αναφέρομαι στα περιφερειακά κανάλια, δεν αναφέρομαι στον περιφερειακό τύπο. Mm-hmm. Κεντρικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή ήταν ένα από τα τρία, μία από τις τρεις κολόνες, πυλώνες της διαπλοκής, δεν στάθηκαν στο ύψος τους και δεν βοήθησαν να βγει η κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς τρομοκρατία, χωρίς τρομολαγνία και χωρίς να περιγράφουν τι θα συμβεί και τι κακά θα γίνουν κτλ. Την αντικειμενική πραγματικότητα νομίζω ότι πρέπει να απεικονίζουν, αυτήν να μεταφέρουν, και τα πράγματα θα είναι πολύ πιο καλύτερα για το 2017. Χρόνια πολλά σε όλους και καλό, σας ευχαριστώ για ερωτών. Το χρόνο, τον πολύ χρόνο που μου δώσετε να πω ορισμένα πράγματα. Είχαμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο γιορτών. Να είστε καλά. Γεια σας. Τα αιτία που προκάλεσαν τη συντριβή του ρωσικού του Πόλεφ και τον θάνατο 93 ανθρώπων ανήμερα Χριστουγέννων στη Μαύρη Θάλασσα, 2 λεπτά μετά την απογείωσή του από το Σότσι, αναζητά η Ρωσία. Περισσότερες πληροφορίες για την συντριβή του αεροσκάφους αναμένεται να παρέχει το Μαύρο Κουτί.
Μόλις 2 λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Αντλέρ, κοντά στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, συνετρίβει τα ξημερώματα της Κυριακής, ανήμερα Χριστουγέννων, το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Τουπόλεφ 154 με 93 επιβαίνοντες. Σχεδόν 7 ώρες μετά τη συντριβή και ενώ είχαν περισυλληγεί μόλις 4 ωροί, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει κανένας επιζών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις πληροφορίες από Ρώσους αξιωματούχους, το αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ ενώ επιχειρούσε να απογειωθεί με κατεύθυνση προς την αεροπορική βάση Χμέιμ κοντά στην Λατάκια της Συρίας. Μετέφερε την διάσημη χοροδία του ρωσικού στρατού Ενσέμπλε Αλεξάνδροφ για τους εορτασμούς της πρωτοχρονιάς μαζί με τις ρώσικες δυνάμεις. Το σήμα του χάθηκε 2 λεπτά αφότου έφυγε από το αεροδρόμιο του Αντλέρ και βρισκόταν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι καταρχήν αποκλείουν το σενάριο τρομοκρατικής επίθεσης και εστιάζουν στο ενδεχόμενο βλάβης ή ανθρώπινου λάθους. Η συντριβή του μπορεί να οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή σε λάθος χειρισμό του πιλότου, σύμφωνα με πηγή του Ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, καθώς το σήμα του χάθηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση. Το πρακτορείο Interfax επικαλείται πηγή που δεν κατονομάζει, η οποία αναφέρει το αεροπλάνο δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Ρώσοι αξιωματούχοι που μιλούν υπό καθεστώς ανωνυμίας στα μέσα ενημέρωσης αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος. Ο κυβερνήτης του ήταν πολύ έμπειρος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Λεγόταν Ρόμαν Βολκόφ και είχε περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Το αεροσκάφος είχε κατασκευαστεί το 1983 και η τελευταία τεχνική συντήρησή του έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής και ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώνεται αδιαλείπτος για την πορεία των ερευνών και ότι είναι σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σόιγκου. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή που εντοπίστηκε πως έχει συντριβεί το Τουπόλεφ, έσπευσε τεράστια δύναμη του ρωσικού πολεμικού ναυτικού για την ανάσυρση των σωρών των επιβατών. Επί τόπου βρίσκονται 4 σωστικά πλοία, 4 ελικόπτερα και 1 αεροπλάνο. Επιπλέον 6 πλοία από τον στόλο της Μαύρη Θάλασσης και 63 δίτες, ενώ αναμένονταν ακόμη 50 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στην λίστα των επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα, το Υπουργείο συγκαταλέγονται 64 μέλη της Ενσέμπλε Αλεξάνδροφ, ενός γνωστού μουσικού συνόλου από τις περιοδίες που δίνει στο εξωτερικό, υπό την αιγίδα του ρωσικού στρατού. Στρατιωτική μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της Ενσέμπλε Αλεξάνδροφ, Βαλέρη Χαχίλοφ, 8 μέλη του πληρώματος, 9 δημοσιογράφοι, 2 υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι και η Ελιζαβέτα Γκλίνκα, επικεφαλής μιας πασίγνωσης στη Ρωσία φιλανθρωπικής οργάνωσης, γνωστή και ως Δόκτωρ Λίζα. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως οι επιβαίνοντες του Τουπόλεφ ήταν 91. Ακολούθως το ρωσικό Υπουργείο διόρθωσε τον αριθμό σε 92 και τελικώς γύρω στις 12 το μεσημέρι ήλθε νέα διόρθωση που ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων σε 93. Λίγη ώρα αφού εντοπίστηκαν στη Μαύρη Θάλασσα τα συντρίμμια του Τουπόλεφ, σε βάθος 50 με 100 μέτρων εντοπίστηκε μια ανθρώπινη σωρός. Το πτώμα ενός ανθρώπου που σκοτώθηκε στη συντριβή του Τουπόλεφ 154 βρέθηκε σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από την παραλία του Σότσι, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασέκοφ. Έτος Στέφανου Καραθεοδωρή έχει χαρακτηριστεί το 2017 για τον Δήμο της Ορεστιάδας. Ήδη έχουν δρομολογηθεί εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου αυτού γενάρχη της οικογένειας των Καραθεοδωρή. Τα γένεια της ίδρυσης του Μουσείου Γένους Καραθεοδωρή έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Κύρου Βαρθολομαίου. Ο Δήμος Ορεστιάδας, τιμώντας τη μνήμη του ιατροφιλόσοφου Στέφανου Καραθεοδωρή, μιας από τις σημαντικότερες ιστορικές προσωπικότητες που έλκουν την καταγωγή τους από τις προγονικές πατρίδες των σημερινών κατοίκων του Δήμου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα από τη Βίσα, ανακηρύσσει το έτος 2017 σε έτος Στέφανου Καραθεοδωρή. Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου αυτού γενάρχη της οικογένειας των Καραθεοδωρή και με τη συμμετοχή και ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, θα αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές σε μια μεγάλη μορφή της ομογένειας της πόλης και του γένους και όλες οι ενέργειες θα στοχεύουν στην ανάδειξή του ως ενός σημαντικού ορόσημου πολλαπλού συμβολισμού. Το γένος των Καραθεοδωρή είναι τεράστιο. Πολλοί γνωρίζουν τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, τον μαθηματικό, ο οποίος είναι ανιψιός του Στέφανου Καραθεοδωρή, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο μεγάλος γενάρχης, ο πρώτος γενάρχης όλου του γένους των Καραθεοδωρή που φτάνει μέχρι την εποχή μας. Αυτή η καταγωγή τους, το τόπος τους ήταν η Πόζνα, που είναι η νέα Βίσα σήμερα στην Ορεστιάδα. Οι Βυσιώτες λοιπόν θέλησαν να αναδείξουν αυτό το γεγονός, διότι είναι 150 χρόνια από τη γέννηση του Στέφανου Καραθεοδωρή. Όταν ήμουν υπερνομάρχης, είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια, η οποία όμως τότε δεν ευωδόθηκε και τώρα το θυμήθηκαν και με έκαναν τη μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Ο Δήμαρχος λοιπόν και οι Βυσιώτες, ο Σύλλογος κλπ.
ξεκινούν μια τεράστια προσπάθεια. Το 2017 είναι έτος του Γένους του Καραθόρου και θα τιμηθεί και στη Βίσα Ορεστιάδα αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος είναι η ίδρυση μουσείου Γένους Καραθεοδωρή, στο οποίο θα αναδειχθούν όλες εκείνες οι μορφές οικογένειας που αποτελούν πρότυπα και σύμβολα διεθνούς εμβέλειας και ακτινοβολίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Δήμος Ορεστιάδας έχει εξασφαλίσει πέτρινο παραδοσιακό κτίριο 350 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο μετά τις αναγκαίες μετατροπές θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2017, ώστε να εγγενιαστεί βάσει του προγραμματισμού από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Στις 13, 14 και 15, αν θυμάμαι τις ημερομηνίες καλά, τη Σεπτεμβρίου, θα είναι ο Πατριάρχης στην Ορεστιάδα, ακριβώς επευκαιρία αυτού του μεγάλου γεγονότος. Και ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί, αλλά μάλλον προς τον Απρίλιο-Μάιο θα γίνει κάτι ανάλογο και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Στέφανος Καραθοδωρής ήταν γιατρός. Πέρα από γιατρός όμως, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έγινε προσωπικός γιατρός τελικά του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος τον όρισε επικεφαλής και έκανε την πρώτη στρατιωτική ιατρική σχολή. Μετά αργότερα έγινε η πολιτική ιατρική σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από το ότι ήταν καθηγητής εκεί και ιδρυτής της σχολής, ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, ο πρόεδρος και ουσιαστικά ο δημιουργός του συλλόγου του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών της Κωνσταντινούπολης και κυρίως σύμβουλος στο Πατριαρχείο, που τότε πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση και ήταν αυτός, ας πούμε, ο γραμματέας, ο λόγιος κλπ. Από εκεί και πέρα ακολουθούν πολλοί καραθοδωρίδες, άνδρες και γυναίκες που δεν είναι γνωστά. Ήταν ευκαιρία λοιπόν να αναδειχθούν αφενός με αυτές τις μορφές και αφετέρου να δείξουμε και ότι ο τόπος μας έχει μεγάλες προσωπικότητες και είναι, ας πούμε, και ένα κίνητρο και για εμάς τους ίδιους ανθρώπους. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την συντονίστρια του Χαμόγελου του Παιδιού στη Βόρεια Ελλάδα, την κυρία Ιωάννα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Πώς κυλούν τα Χριστούγεννα στο Χαμόγελο του Παιδιού, κυρία Μακρύ? Πώς είναι? Όπως σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ήδη για τις ανάγκες των παιδιών. Παρόλες τις δυσκολίες, φροντίζουμε τα παιδιά να περνάνε χαρούμενα αυτές τις ημέρες, δηλαδή να κάνουμε γιορτούλες στα σπίτια, να έρχεται κόσμος που επισκέπτεται τα παιδιά, λέμε τα κάλαντα, στολίζουμε τα δέντρα, έρχονται χορηγοί, βάζουμε μουσική, βγάζουμε φωτογραφίες, χορεύουμε. Περνάμε όπως όλοι χαρούμενα αυτές τις ημέρες, παρόλες τις δυσκολίες, χάρη στον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει. Αλήθεια, γνωρίζουμε ότι κάνατε πάρα πολλά μπαζάρ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πώς πήγαν οι διοργανώσεις? Κοιτάξτε, υπάρχει δυσκολία μεγάλη. Φαίνεται ο κόσμος, παρόλη τη δυσκολία και φέτος, στήριξε το Χαμόγελο του Παιδιού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε τις δυσκολίες τους και είναι δύσκολο πλέον το να δώσει το 1-2 ευρώ και να στηρίξει είτε το Χαμόγελο του Παιδιού, είτε να πάρει ένα δώρο πλέον ο Έλληνας πολίτης. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε ανταπόκριση και φέτος και πολλά σχολεία έχουν στείλει, έχουν συγκεντρώσει ήδη και στέλνουν και στα κέντρα στήριξης, και οι εταιρείες επίσης προσπαθούν και στηρίζουν με οτιδήποτε μπορούν, με ήδη πρώτης ανάγκης που έχουμε στείλει τις λίστες εδώ και καιρό και καθημερινά. Λαμβάνουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που, παρόλες τις δυσκολίες που περνάνε, συνεχίζουν και στηρίζουν το έργο του Χαμόγελου. Πώς ήταν το 2016 για το Χαμόγελο του Παιδιού? Ήταν καλή χρονιά? Δύσκολη χρονιά, δύσκολη. Αλλά όπως σας είπαμε, δεν είμαστε για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός, το να μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των παιδιών. Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε και ένα σύμφωνο συνεργασίας με την Γάμα Παιδιατρική του Ιπποκρατίου, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού για την παιδιατρική κατοίκον νοσηλεία. Είναι μια καινούργια δράση, η οποία έχει σκοπό να στηρίξει τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπνευστικά προβλήματα, γαστροστομίες, κυστική ίνωση, και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να πηγαίνουν στα σπίτια τους μετά από πολύχρονη περίοδο που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ώστε να αποφύγουν τις λοιμώξεις, αλλά και να εκπαιδεύσουμε τους γονείς στο να μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά στο σπίτι. Μια πολύ σημαντική δράση, η οποία ξεκινάει τον Ιανουάριο και
έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό και χαιρόμαστε που μπορέσαμε μετά από πολλά χρόνια να κάνουμε κάτι για τα παιδιά που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι γονείς τους όντας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία. Αισιοδοξία για το 2017 υπάρχει, κυρία Μέχρη? Αισιοδοξία υπάρχει, γιατί τα παιδιά είναι ο πυρήνας και εφόσον τα παιδιά προσπαθούμε να είναι χαμογελαστά και αυτό θέλουμε, φυσικά και υπάρχει αισιοδοξία και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο όλα τα παιδιά να είναι πάντα χαμογελαστά, πάντα χαρούμενα, με υγεία. Να σας ευχηθώ και εγώ να είστε πάντα χαμογελαστοί και να επιτελείτε το έργο σας όπως το επιτελείτε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και πολύ. Καλό υπόλοιπο γιορτών. Να είστε καλά. Εργασίες εξοραϊσμού για την ανάδειξη της παλαιάς δεξαμενής των Φερών στο ιστορικό κέντρο της περιοχής πραγματοποιήθηκαν από την Αντιδημαρχία, προκειμένου να μάθουν οι νέοι αλλά και να θυμηθούν οι παλιοί την ιστορία των Φερών. Τα συνεργεία δουλεύουν πυρατοδό στην Δημοτική Ενότητα Φερών και για την ανάδειξη των ιστορικών σημείων που εντάσσονται στο ιστορικό κέντρο της περιοχής. Οι εργασίες για την ανάδειξη της παλιάς δεξαμενής των Φερών ολοκληρώθηκαν προκειμένου κάθε ένα σημείο του ιστορικού κέντρου να πάρει τη σημασία και την αξία που του αρμόζει. Βρισκόμαστε στην πρώτη δεξαμενή των Φερών που έγινε το 1956. Έγινε επί προεδρίας Μιλτιάδη Πατακίδη και όπως φαίνεται και πίσω υπάρχει μαρμάρινη επιγραφή με το τότε κοινοτικό συμβούλιο. Χάρη σε αυτή τη δεξαμενή εκείνη την περίοδο ξεκίνησε η ίδρυψη στην πόλη των Φερών με την τοποθέτηση κρινών σε όλες τις γειτονιές των Φερών και σταδιακά άρχισε και η ίδρυψη να τοποθετείται στα πρώτα σπίτια και καταστήματα. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε βάλει ένα στόχο, την ανάδειξη της τοπικής μας ταυτότητας. Και αυτό το κάνουμε. Είδατε ότι το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε ένα παλιό υδραγωγείο, κομμάτι από παλιό υδραγωγείο που βρέθηκε στο ιστορικό κέντρο των Φερών. Πλησίον το ιστορικό κέντρο βρίσκεται εντός δηλαδή του χώρου του αρχαιολογικού χώρου της Κοσμοσότερας και αυτή η δεξαμενή. Τα συνεργεία μας προχωρούν σε μια αποκατάσταση του κτηρίου που υπάρχει, του μικρού κτηρίου που υπάρχει μπροστά. Γίνονται κάποιοι ελιχρωματισμοί και βαψίματα στο παλιό δίκτυο, ούτως ώστε οι επισκέπτες που διέρχονται από εδώ να μπορούν να την να βλέπουν, να την και να την γνωρίζουν και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά της πόλης μας, οι νέοι άνθρωποι, για να γνωρίζουν τι είναι αυτό που τόσα χρόνια περνούσαν, το έβλεπαν, αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν σε τι χρησιμεύε. Μια όμορφη θεατρική παράσταση εμπνευσμένη από τέσσερις διαφορετικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες ανέβηκε στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Η παράσταση απευθύνονταν σε μικρά αλλά και σε μεγάλα παιδιά. Μέσα από την μίξη των παραμυθιών της Βικτοριανής εποχής παρουσιάζονταν πολύ εύστοχα όλα τα μηνύματα των γιορτινών ημερών. Άκουσε τα λόγια αυτά και λυπήθηκε το μικρό το έλατο. Τότε έτρεξε και φώναξε όλα τα άστρα του ουρανού να πάνε να καθίσουν στα κλαδιά του. Και θέαμαλα μπροστόλιστα έτσι να προσφέρουν στο μικρό το θείο βρέφος. Η μουσικοχορευτική παράσταση «Το Κουαρτέτο των Χριστουγέννων» σε σκηνοθεσία της Δέσποινας Σαρόγλου ανέβηκε στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Μια σύνθεση ουσιαστικά λογοτεχνικών κειμένων μεγάλων κλασικών συγγραφέων του Ντίκενς, του Χόφμαν, του Μουρ και του Άντερσεν της Βικτοριανής εποχής με ζωντανή χριστουγεννιάτικη μουσική. Ο Καριοθράφστης, ο Σκρούτζ, η Επίσκεψη, το Αϊνικόλα και το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα ενώθηκαν σε μια ιστορία που ζωντάνευσε τα ακούσματα και τα όνειρα των παιδιών, όπου το γέλιο εναλλασσόταν με τη συγκίνηση και κατάφερε με τους ξεσηκωτικούς ήχους και τους χορούς να ξυπνήσει τις αισθήσεις και να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα αγάπης. Είναι το Κουαρτέτο των Χριστουγέννων από την ομάδα Θεατράξιον. Είναι μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, καινούργια σχετικά. Έχει ένα χρόνο στα δρόμενα της πόλης της Θεσσαλονίκης, βέβαια με 20 ετή πείρα στο παρελθόν. Τέσσερα χριστουγεννιάτικα παραμύθια λοιπόν, Ντίκενς, Άντερσεν, Χόφμαν και Μουρ, με ζωντανή μουσική, τραγούδι, χορό. Μπλέκουμε, συνθέτουμε τέσσερις αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες και τις προσφέρουμε στο παιδικό κοινό και όχι μόνο. Φυσικά, πίσω από κάθε παραμύθι και τη σύνθεσή του με τα υπόλοιπα, υπάρχει και η σύνθεση του νοήματος, μέσα από το οποίο βγαίνει ξεκάθαρα το χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Θέτονται πάντα σε ένα κοινό νόημα και όραμα που έχουμε πάντα για τις δουλειές μας. Ποντάρουμε πολύ στο παιδικό θέατρο. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την ενσυναίσθηση στα παιδιά και στους μεγάλους. Αυτό επιτυγχάνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια έχουν από μόνα τους το νόημα που
θέλουμε. Δηλαδή τη γενοδορία, την αγάπη, την προσφορά, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά. Η ιδέα τώρα για τη σύνδεση 4 διαφορετικών χριστουγεννιάτικων όμως παραμυθιών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλαμε να βρούμε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από τα κλασικά δηλαδή παραμύθια που παρουσιάζονται κάθε χρόνο. Η Βικτοριανή εποχή και οι μεγάλοι κλασικοί συγγραφείς έχουν έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αγαπημένοι συγγραφείς. Οπότε διαλέξαμε 4 από αυτούς για να κάνουμε αυτή τη δουλειά τη φετινή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά της περιηγητικής λέσχης δράμας στην διοργάνωση της Ονειρούπολης. Μελοί της λέσχης ανατακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουν περιπάτους μέσα στην πόλη ή ανεβαίνουν σε ένα από τα τρενάκια και πραγματοποιούν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της πόλης. Στην κεντρική είσοδο της Ονειρούπολης βρίσκεται το σπιτάκι των πληροφοριών. Εκεί εθελοντές από την περιεγητική λέσχη δράμας αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους επισκέπτες της Ονειρούπολης για το πού θα βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει, αλλά και το τι θα δουν μέσα στην Ονειρούπολη. Κάθε χρόνο από την αρχή της Ονειρούπολης η λέσχη οργανώνει, δηλαδή είναι στο περίπτωτο της ενημέρωσης της Ονειρούπολης και οργανώνει την ενημέρωση των επισκεπτών. Προγράμματα, διαφημιστικά, διαφημίζει όλο το νομό, Ονειρούπολη, που θα ρωτάει ο καθένας πού θέλει να πάει και εμείς ενημερώνουμε πού ακριβώς θέλει να πάει. Παράλληλα όμως πραγματοποιούνται και τα βήματα στην πόλη από την ελληνική περιηγητική λέσχη δράμας, όπου γίνεται η ξενάγκηση των επισκεπτών της Ονειρούπολης στην πόλη της δράμας σε τουριστικούς περιπάτους. Έτσι λοιπόν, διαδρομές και γεύσεις στην ιστορία της πόλης μέσα από τα κτίρια και τις φυσικές ομορφιές της. Οι ξεναγήσεις γίνονται από αρχαιολόγους, αρχαιονόμους και εθνολόγους, καθώς επίσης και από τον γραμματέα της Περιεγητικής Ένωσης Δράμας. Φέτος για πρώτη φορά ανέλαβε η λέσχη μας να περιηγήσει με 2 τρόπους, τους επισκέπτες και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Ανέλαβε να περιηγήσει πεζοί, ξεκινώντας από την Ονειρούπολη, Αγία Βαρβάρα και λοιπά εκεί, περίπατο με τα πόδια και ενημερώνεται από κάποιον υπεύθυνο για το τι βλέπουν για την ιστορία της δράμας. Εγώ, αυτό γίνεται για πρώτη φορά φέτος, δοκιμαστικά και πιστεύω του χρόνου θα εφαρμοστεί πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ ανέλαβα φέτος να ξεναγήσω, όχι κάθε μέρα φυσικά, γιατί δεν μου το επιτρέπουν και οι δυνάμεις και ο καιρός. Λοιπόν, να ξεναγήσω με το τρενάκι, με το δεύτερο τρενάκι, το οποίο είναι με ηχοσύστημα να ξεναγήσω τους επισκέπτες στην Ονειρούπολη. Όχι μόνο Ονειρούπολη, στο κέντρο της δράμας. Ένα μέρος της δράμας. Ξεκινώντας από το εμπορικό κατάστημα, το ξενοδοχείο. Λοιπόν, βαδίζοντας στην Εθνική Σαμίνης, Πατριάρχου Διονυσίου, Τριανδρία, πηγές Αγίας Βαρβάρας και λοιπά το γύρο και φτάνουμε πάλι στο εμπορικό. Σε αυτό λοιπόν το περίπατο που διαρκεί περίπου μισή ώρα, τους ξεναγούμε για όλα τα της δράμας. Τα αξιοθέατα, τα μουσεία και τους λέω φυσικά ότι η δράμα είναι μια πόλη η οποία είναι πραγματικά του αθλητισμού, είναι μια του πολιτισμού, των νερών κλπ. Εκεί τους ξεναγούμε βασικά για το Σπήλαιο Αγκίτη, για το Φαλακρό. Σε 20 λεπτά μιλάμε, τους ενημερώνω για όσα μπορώ. Την τρίτη θέση σε πανελλήνιο διαγωνισμό κατάφερε να κατακτήσει μαθήτρια της πρώτης τάξης του Μουσικού Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης. Η Μαρία Καρανίκα δεν βραβεύτηκε αυτή τη φορά τουλάχιστον για το ταλέντο της στη μουσική, αλλά για το δοκίμιο που έγραψε σχετικά με το παθητικό κάπνισμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι διακρίσεις συνεχίζονται για τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη φορά δεν βραβεύτηκε κάποιος μαθητής για το μουσικό ταλέντο που διαθέτει, αλλά για τον γραπτό του λόγο. Η μαθήτρια της πρώτης τάξης του γυμνασίου, Μαρία Καρανίκα, κατάφερε και κέρδισε την τρίτη θέση στο 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε πολύ καλούς μαθητές. Έχουμε παιδιά με φιλότιμο και που προσπαθούν σε όλα τα μαθήματα. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε οδείο. Εμείς είμαστε δημόσιο σχολείο. Απλά έχουμε μαθητές που έχουν κλείσει στη μουσική και κάνουμε και μουσικά μαθήματα. Και θέλω να πω, δια του λόγου του αληθές, να αναφερθώ σε μία διάκριση μιας μαθήτριάς μας της πρώτης γυμνασίου, της Καρανίκα Μαρίας, η οποία πήρε το τρίτο πανελλήνιο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό, σε δοκίμιο όμως, σε γραπτό δοκίμιο, που
Ήταν ένας διαγωνισμός σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείτε, δεύτερο βραβείο πήρε το μαθητής από το Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας. Το συνέδριο ήταν το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, μαθητικό φυσικά, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας το να ξέρουμε ότι, το να μάθουμε και να διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά προσπαθούν σε όλα τα επίπεδα και φυσικά στις γενικές γνώσεις τους να είναι καλοί μαθητές και να έχουμε διακρίσεις. Είναι χαρά για μας, όχι μόνο στη μουσική. Εμείς είμαστε είναι δημόσιο σχολείο. Με χορούς από την Ήπειρο γέμισε η κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης τη Δράμα από την συμμετοχή της Πανηπειρωτικής Ένωσης Δράμας στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ας περάσουμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το πρόγραμμα της φετινής Ονειρούπολης δεν περιλαμβάνει μόνο δράσεις και παρουσιάσεις καλλιτεχνών που είναι πάντα αυστηρά συνδεδεμένες με το χριστουγεννιάτικο πνεύμα, αλλά έχει μια τεράστια ποικιλία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ενταγμένη και η μουσικοχορευτική παράσταση που έδωσε στην κεντρική σκηνή η Πανηπειρωτική Ένωση Δράμας. Γραμματέας της Πανηπειρωτικής Ένωσης Δράμας, Νικόλας Κοφός, υπογραμμίζει πως η Ένωση είναι παρούσα σε κάθε μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής. Χορεύουμε εδώ στην Ονειρούπολη χορούς από την ιδιαίτερη πατρίδα την Ήπειρο. Συμμετέχουμε πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις κοινωνικές και πολιτιστικές που κάνει ο Δήμος και συνέχεια στην πόλη. Εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά. Με ένα 2017 πολύ καλύτερο και αισιόδοξο. Θα απολαύσουμε σήμερα το Σύλλογο και έχουμε δράσεις. Ο Σύλλογος έχει ιδρυθεί από το 1960, είναι ανελιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις. Αποκτήσαμε τη δική μας στέγη επί της Παγκαίο 1, τα ιδιόκτητα γραφεία, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο. Η Πανηπειρωτική Ένωση Δράμας μετράει 56 χρόνια προσφοράς και ζωής σε τοπικά δρόμενα, ενώ πρόσφατα απέκτησε και τη δική της ιδιόκτητη στέγη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και καλό υπόλοιπο γιορτών.